περιμέναμε όλο αυτό το απόγευμα, βασικά από το πρωί το περιμέναμε, είναι τι άλλο από τις δύο μεγάλες μας αναγνωρίσεις. Η πρώτη βόμβα, ε! Μπράβο, είναι τώρα. Η πρώτη βόμβα είναι τώρα. Μεγάλη είναι τώρα. Ετοιμαστείτε. Λοιπόν, θα πω εγώ ή εσύ? Πες εσύ. Ωραία. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο έχω τη χαρά, α πούμε, έτσι, τις τελευταίες δύο μέρες και περνάω λίγο χρόνο μαζί τους. Είναι ένα ζευγάρι που τους έχω βαφτίσει εγώ στο δικό μου το μυαλό. Rock team. Έχουν ένα rock που πηγάζει κάτι πολύ δυνατό rock. Ναι, ρε παιδί μου, λίγο ασυμβίβαστο. Ναι. Μπράβο, ναι. Είναι λίγο ασυμβίβαστο. Είναι ασυμβίβαστη και προς τα έξω και προς τα μέσα. Δηλαδή, έχουν ένα τέτοιο πράγμα. Ναι, όντως. Και ταιριάζουν, δηλαδή. Είναι... Για να είναι μαζί μου, ρε Χρήστο, δεν θα ταιριάζουν. Εντάξει, βέβαια η κοπέλα, η αλήθεια είναι ότι εγώ τη συμπαθώ πιο πολύ. Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Είναι προσωπική μου άποψη αυτή. Λοιπόν. Είναι ζευγάρι το οποίο δεν έχει πολύ καιρό που ξεκίνησε την UGI. Αλλά είναι πολύ power. Έρχονται, προσέξτε να δείτε, δεν ζουν ούτε στην Αθήνα, ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε σε κάποιο κέντρο. Όταν ξεκινήσανε, δεν είχε επιχειρήσει εκεί που θα ήταν εύκολο το έργο τους. Έρχονται από τη Μονεβασιά. Από τη Μονεβασιά έρχονται! Έρχονται από τη Μονεβασιά. Οι οποίοι έχουν χτίσει μια επιχείρηση και έχουν καταφέρει επίπεδα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Που είναι πραγματικά αξιοζήλευτα. Και το έχουν καταφέρει με ροκ. Καταλαβαίνετε, δηλαδή θα τους δείτε πάνω στη σκηνή. Έχουν αυτό το κάτι, το ροκ. Και πήγαν και τη Μονεβασιά σε άλλο επίπεδο. Εννοείται, έχουν βάλει επιχειρήσεις, έχουν κάνει ταξιδίκτυο. Ναι. Δηλαδή, αν πάτε στη Μονεβασιά, θεωρώ ότι πολλά πράγματα έχουν γίνει χάρη σε αυτών των δύο ανθρώπων. Φυσικά. Η πρώτη λοιπόν βόμβα, η οποία σκάει σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε να αναγνωρίσουμε στη σκηνή τα νέα μας διαμάντια managers και με ένα θερμό χειροκρότημα να φέρουμε σε αυτήν εδώ τη σκηνή τη Νίκη Παναγάκου και τον Αλέξανδρο Παύλο Μανολάκο. Είμαι ο Αλέξης Φορμαλάκος, η Νίκη Παναγάκο από τη Μονεβασιά. Καλησπέρα. Τα είπε και ο Χρήστος, πολύ ωραία, φανταστική ομιλία. Και οι προηγούμενοι, όλες οι ομιλίες σήμερα βασικά. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια έτσι για μας ξεκινώντας, για να καταλάβετε πώς ξεκινήσαμε και πώς βρεθήκαμε την Νικολέτα. Γνωριστήκαμε πριν 6 χρόνια. Ήμουνα ήδη χωρισμένος 2 χρόνια με 2 παιδάκια, για να καταλάβετε ότι δεν χώρισα επειδή γνώρισα την Νικολέτα. Ήμουνα δύο χρόνια χωρισμένος, είχα 2 παιδάκια τα οποία ήταν 5 και 6 χρονών. Είχα επιχειρήσεις εκείνο το διάστημα για 8 χρόνια. Όταν γνωριστήκαμε την Νικολέτα ξεκινήσαμε να δουλεύουμε μαζί. Στην πορεία, το γύρω στο 2015, αναγκαστήκαμε να φύγουμε από αυτές τις επιχειρήσεις γιατί δεν μας άρεσε. Δεν έβγαινε όλο αυτό σωστά, έτσι ακριβώς όπως θέλαμε, και η ποιότητα ζωής και το ξενύχτη και όλα αυτά. Δεν είχαμε χρόνο για μας. Και μας έγινε μια πολύ καλή πρόταση να πάμε στη Σαντορίνη. Πήγαμε 2 χρόνια στη Σαντορίνη, δουλέψαμε 2 σεζόν. Στη δεύτερη σεζόν, γινώντας, αντιληφθήκαμε ότι δεν βλέπαμε ούτε τους δικούς μας ανθρώπους. Λείπαμε πάρα πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, από τον Οκτώβριο μέχρι από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο. Έτσι είπαμε στη δεύτερη σεζόν που έχουμε πάει γυρνώντας, ότι δεν γίνεται να το συνεχίσουμε αυτό, κάτι πρέπει να κάνουμε, κάτι που να είμαστε κοντά στους δικούς μας ανθρώπους. Εγώ ήμουν μακριά από τα παιδιά μου 6 μήνες, με ενοχλούσε πάρα πολύ αυτό.
Και έτσι εκείνο το διάστημα ήρθε η αδερφή μου η Σταυρούλα τότε, η Παυλομανολάκου, που είχε ξεκινήσει την OGI ένα μήνα πριν, δεν είχε καθόλου δηλαδή, και μου σύστησε την ιδέα και είδα ένα σεμινάριο. Όταν είδα το σεμινάριο αυτό, εγώ ενθουσιάστηκα. Η Νικολέτα τότε, όταν είχαμε γυρίσει, είχε ξεκινήσει σχολείο νυχοπλαστικής. Και εγώ ξεκινάω με OGI και η Νικολέτα αρνητική φουλ, τι είναι αυτά που πας να κάνεις και που έχεις μπλέξει και με τι ασχολείσαι. Εγώ τη στήριξα βέβαια στην ονειχοπλαστική, τελείωσε τη σχολή της, ξεκίνησε δουλειά. Εγώ ξεκίνησα OGI μέσα σε 2 εβδομάδες, είχα στήσει 10 επιχειρήσεις στη Μονεβασιά εκείνο το διάστημα, το οποίο είχα βγάλει και τα χρήματα του μεσαίου πακέτου και ήρθαμε μαζί, την πήρα τότε και ήρθαμε σε ένα συνέδριο στο Καστρί, μαζί και η Σταυρούλα η Παυλομανολάκου, και εκεί και η Νικολέτα ενθουσιάστηκε. Νικολέτα, πες τα εσύ από εκεί και πέρα. Ναι, εγώ στην αρχή ήμουνα πολύ αρνητική, όντως. Και τι είναι αυτό και δεν ξέρω πώς δουλεύει. Μέχρι που συνειδητοποίησα πόσα χρήματα μπορεί να βγάλεις από αυτό. Έτσι, έχει ένα εκπληκτικό payout αυτή η εταιρεία, ένα απίστευτο. Και έτσι ξεκινήσαμε μαζί, κάναμε δράση, πετυχαίναμε μαζί τους στόχους, μέχρι που ήρθε και η δέσμευση για το διαμάντι. Στο προηγούμενο συνεδριακό διήμερο δεσμευτήκαμε για να γίνουμε διαμάντι. Εν τω μεταξύ, έχω να τονίσω εδώ ότι είμαι ένας άνθρωπος που ντρέπομαι πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή μπορεί να λιποθυμίσω το άγχος μου. Νερό να έχουμε πρόχειρο, παιδιά. Τέλος πάντων, και ήμουνα λίγο δισταχτική να σηκωθούμε, να δεσμευτούμε. Πάμε, με τράβαγε και λίγο. Ναι, αλλά πες όμως γιατί έγινε αυτό. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Γιατί έγινε και ανέβηκες και δεσμεύτηκες. Τι είδες εσύ στην πορεία που εγώ έκανα στο σπίτι και εσύ ήσουν τόσες ώρες. Γιατί δεν το είπα πριν, το ξέχασα. Καλά, δεν το συζητάμε. Γύρισα μια μέρα από τη δουλειά και ο Αλέξανδρος είχε βγάλει τα δεκαπλάσια από ό,τι εγώ, σε μια μέρα. Γι' αυτό είπα ότι είδα πόσα χρήματα μετά άλλαξε το αρνητικό. Εν πάση περιπτώσει, θα τσακωθούμε εδώ. Μου χαλάς την ομιλία μου, μπαίνεις φίνα. Και, ναι, πού είχα μείνει. Ναι, είχες μείνει ότι δεσμευτήκαμε. Δεσμευτήκαμε, σηκωθήκαμε. Τέλος πάντων, ντρεπόμουν πάρα πολύ να ανέβω. Με πίεσε και λίγο ο Αλέξανδρος. Σηκώθηκα και όταν δεσμευτήκαμε και το είπαμε ότι θέλουμε να γίνουμε διαμάντι, όταν κατέβηκα αισθάνθηκα πάρα πολύ δυνατή. Είχαμε βάλει ένα φοβερό στόχο, μετά το συνειδητοποίησα. Και γενικότερα να ανεβαίνετε, να δεσμεύεστε, να μην τρέπεστε και να σκέφτεστε μόνο που θέλετε να φτάσετε. Και όταν θα το κάνετε και πείτε εγώ το έκανα, τότε θα αισθανθείτε πάρα πολύ δυνατή. Γιατί μπορούμε πραγματικά να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σαν άνθρωποι, αρκεί να το πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι. Αυτό είχε γίνει στο TENEX, έτσι. Είχαμε δεσμευτεί για διαμάντι, να έρθουμε σε αυτό και να είμαστε διαμάντι. Γιατί που είχαμε μιλάς, δεσμευτεί και στο προηγούμενο. Γιατί μιλάς. Λίγο να τα συμπληρώσω. Να βάλω και λίγο. Και εγώ το χεράκι μου. Πλάκα. Να βοηθήσω. Ναι, στην πορεία μας και στην εξέλιξή μας βοήθησε πάρα πολύ η Μαρία Περάκη. Ήταν συνεχώς δίπλα μας, μας έδειχνε το σωστό δρόμο. Και το top στην εξέλιξή μας ήταν το hardcore. Μια εκπληκτική εκπαίδευση από τον φοβερό Κωνσταντίνο Καστανά. Το α και το ω για τη δουλειά που κάνουμε είναι η σωστή εκπαίδευση. Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν κάνει πριν από εμάς και γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς τι δουλεύει και τι όχι. Γιατί έχουν κάνει και το σωστό και το λάθος τρόπο. Γι' αυτό σε καμία περίπτωση όποιος θέλει να πετύχει σε αυτό που κάνει, να μην χάσει ένα το hardcore και δύο να ακούει τις συμβουλές του upline του. Τώρα το πώς φτάσαμε στο διαμάτι. Δεν ήταν τόσο εύκολο. Είχαμε και τις τραβές μας. Ξεκινήσαμε όλη τη διαδικασία, ξεκινήσαμε τις διαφημίσεις, γιατί εμείς ήμασταν και καιρό, είχαμε χρησιμοποιήσει τη ζεστή μας λίστα. Τέλος πάντων, και όπως... πάλι. 6 μήνες ζαφύρι από τη ζεστή μας λίστα, χωρίς να έχουμε βγει στο ίντερνετ. Το πρώτο εξάμηνο ήμασταν ζαφύρι συνέχεια από τη δική μας λίστα. Έτσι. Είχα 480 επαφές πριν ασχοληθεί κιόλας η Νικολέτα τόσο θερμά. Και μετά. Μπήκαμε στο ίντερνετ και είχαμε κάνει και μια παύση, πάλι 6 μηνών, δηλαδή δεν κάναμε δράση. Είχαμε λίγο, εφόσον τελείωσε η λίστα μας, λέγαμε δεν είχαμε τότε και το budget για να βάλουμε στη διαφήμιση, δεν ξεκινήσαμε, λέμε άσε τώρα τη διαφήμιση, πήγαμε να τα αφήσουμε. Και μετά που μπήκαμε ξανά στο trip για να κάνουμε, που ήρθαμε πάλι σε ένα συνέδριο και δεσμευτήκαμε και πάλι διαφήμιση, αυτό έγινε το τελευταίο 8 μήνο που δουλέψαμε με ίντερνετ στην ουσία, το οποίο τα περισσότερα έτσι. Είχαμε μοιράσει τις δραστηριότητες και το κάναμε μαζί. Αυτό εμείς δεν το είχαμε κάνει πρόβα. Εντάξει, δεν πειράζει. Και ξεκινήσαμε η διαφήμιση, ξεκίνησαν τα ποσοστά που θα έπρεπε να είναι για το κλικεράκι ανέβηκες. Πάμε στο επόμενο.
Εδώ βλέπετε σύνολο επαφών, είχαμε 285 και είχαμε μόνο 30 εγγραφές. Και λέω μόνο γιατί είχε φτάσει 20 Οκτωβρίου και έπρεπε μέχρι τέλος του μήνα να έχουμε άλλες 42 εγγραφές. Ήταν φοβερό. Άλλες 42 γιατί, γιατί είχαμε 29 συνεργάτες ήδη. Συνεχίζεις και μιλάς. Έλα, πάμε. Ναι, εκεί μπήκε και λίγο η δέσμευση, το πείσμα, λέμε δεν θα τα παρατήσουμε. Αρχίζαμε, ρίχναμε ιδέες στο τραπέζι, τσακωνόμασταν ως γνωστόν, όπως βλέπετε και εδώ. Και σκεφτήκαμε να βάλουμε κάτω πάλι τη ζεστή μας λίστα. Τα βάλαμε κάτω, αλλά και πάλι, ναι, μεν είχαμε κάποια άτομα που θα μπορούσαμε να ξαναμιλήσουμε ή που δεν είχαμε μιλήσει, αλλά και πάλι δεν έβγαινε ο αριθμός. Θέλαμε παραπάνω άτομα. Και εκεί πέταξε μία εκπληκτική ιδέα ο Αλέξανδρος, με ξάφνιαξε, δεν το περίμενα. Πες. Λοιπόν, η εκπληκτική ιδέα πώς ήρθε. Η εκπληκτική ιδέα ήρθε βλέποντας ένα online Facebook που έκανε, online live Facebook που έκανε ο Κωνσταντίνος Καστανάς από το Palm Bistro, το οποίο έλεγε για τα σενάρια που ήταν γύρω στις 20 του μήνα. Και εκεί είδα ότι ανέφερε και ένα σενάριο της χλιαρής λίστας, το οποίο δεν το είχα κοιτάξει, δεν το είχα διαβάσει ποτέ, δεν είχα ψαχτεί ποτέ. Το οποίο λέω ενδιαφέρον, το βλέπω και όλος το κατεβάζω γιατί το είχα ανεβάσει στην ομάδα. Άρχισα να ψάχνω δηλαδή πάλι τη λίστα μου και εκεί μου ήρθε η ιδέα ότι πριν περίπου 3 μήνες είχε αγοράσει ένα πακέτο η αδερφή μου. Και η αδερφή μου, η άλλη αδερφή μου, όχι Σταύλα μου είχε συστήσει, αυτή που μου είχε συστήσει, έχει φύγει, πάει στο Τορόντο, ασχολείται με το τραγούδι, δεν ασχολείται καθόλου με το GI αυτή τη στιγμή. Και συνέχισα μόνος μου από τότε. Η άλλη αδερφή μου τώρα είχε φροντιστήριο, της είχα συμβάλει την επιχείρησή της σε ένα φροντιστήριο αγγλικών στη Μονεβασιά, έχει έκπτωση στα mail της OGI και είχε πάρει και το μικρό πακέτο για να έχει πρόσβαση στην εκπτωτική πλατφόρμα για να εκμεταλλεύεται τα... Και της είχα πει η Ελένη, της λέω, σύστησε 3 ανθρώπους κάποια στιγμή για να μην πληρώνεις και αυτή τη συνδρομή των 28 δολαρίων. Μου λέει, εγώ δεν πρόκειται, δεν έχω χρόνο, το ένα το άλλο. Της λέω, εντάξει, λέω, πάρ' το contact my list, κατέβασε μου τη λίστα και δώστε μου, της λέω, να σε βοηθήσω για να μου την εκτυπώνει τη λίστα και ξαφνικά βλέπω ότι έχει 540 επαφές. Ενθουσιάστηκα εγώ, τρελάθηκα, λέω, εντάξει, καλά, λέω, μην κάτσω τώρα να συστήσω μόνο 3. 540. Η πλάκα ποια ήταν. Ότι παίρνω αυτή τη λίστα και της λέω, σημείωσέ μου ποιοι είναι επιχειρηματίες από αυτούς και ποιοι θα πιστεύεις ότι θα ήθελες να... Πιστεύεις ότι θα κάνανε δράση να συνεργαστούν, θα τους ενδιαφέρει η εκπτωτική πλατφόρμα ή οτιδήποτε. Και μου σημειώνει από τα 540 107 τηλέφωνα, παιδιά. Και ξενερώνω. Τι λέει, γιατί εσύ, Ελένη, μόνο 107 τηλέφωνα μόλις τα είδα. Μου λέει, οι υπόλοιποι είναι μαθητές μου, μου λέει, προηγούμενοι και αυτά, και έχω τα τηλέφωνα για να τους καλώ στο φροντιστήριο. Πιάνω και διαβάζω τη λίστα και καθώς διαβάζω τη λίστα, ενθουσιάστηκα γιατί η λίστα αυτή που είχε η αδερφή μου, γιατί το μέρος της Μονεβασιάς αδήμως είναι 17.000 κόσμος. Τους ήξερα, τους μισούς, τους άλλους μισούς τους ήξερε η Νικολέτα και δεν τους είχαμε πάρει ποτέ τηλέφωνο. Δεν τους είχαμε καλέσει ποτέ. Τώρα σκεφτείτε ότι είχαμε 29 συνεργάτες, είχε κάνει 30 από τις 1η μέχρι τις 20 του μήνους, είχε κάνει 30 εγγραφές η Νικολέτα. Η Νικολέτα μαζί δηλαδή στο ίντερνετ, ενώ η Νικολέτα από το ίντερνετ, γιατί έκανε τα περισσότερα τηλέφωνα. Και βρίσκω εγώ 107, θέλαμε δηλαδή 42, και σημειώνω και βλέπω αυτούς που έχει σημειώσει και τους περισσότερους γνώριζα, ή εγώ ή η Νικολέτα. Παρ' όλα αυτά είχαμε εξαντλήσει τη ζεστή μας λίστα. Δεν είχαμε άλλη δεν λίστα. Είχαμε. Ναι, 480, η Μαρία μας έλεγε, παιδιά, έχετε άλλη λίστα. Όχι, έξι μήνες Ζαφύρι δεν πήγαινε άλλο. Με τη δική μας θα λίστα. Είχαμε φτάσει ήδη στο διαμάτι αν το είχαμε κάνει. Λοιπόν, αυτό. Και έχουμε εδώ τα ποσοστά. Είναι 107 επαφές σύνολο, μου έδωσε η αδερφή μου. Σας λέω ότι γνώριζα αυτούς τους ανθρώπους και φτιάχνω το μαζί με τη βοήθεια της κυρίας Μαρίας Περάκη το σενάριο της χλιαρής λίστας που με βοήθησε πάρα πολύ ώστε να το διαμορφώσω στα μέτρα μου και να φτιάξουμε ένα σενάριο για να καλέσω άτομα αλουνού, δηλαδή στην ουσία, αλλά πλέον τους έκανα δικούς μου γιατί τους γνώριζα και τους κάλεσα προσωπικά εγώ. Δηλαδή, σαν Αλέξανδρος, ναι, μεν. Έλα, βρε Χρήστο, σε καλό για τα εγκαίνια της επιχείρησής μου, εσύ που έχεις επιχείρηση και αυτά, που δεν τους είχαμε καλέσει ποτέ. Έτσι. Και τα αποτελέσματα, παιδιά, ήταν απίστευτα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι έκανα 107 τηλέφωνα. Σε εκείνα, τα τηλέφωνα αυτά τα έκανα εγώ, το τονίζω. Αυτά τα έκανα στο ίντερνετ, δουλέψαμε μαζί. Ευχαριστώ, παιδιά. Λοιπόν. Αυτά τα τηλέφωνα τα έκανα εγώ.
το οποίο δεν. Αλλά η βοήθεια της Νικολέτας δίπλα πώς ήταν. Ρε εσύ ο Χρήστος, ο τάδε που εδώ στο τηλέφωνο ψάχνω στο Facebook. Είναι αυτός. Εσύ αυτό το ξέρω. Με αυτόν είχαμε πιει καφέ, είχαμε πάει εκεί. Έλα, Χρήστο, του λέω, ξέρω, τον έπαιρνα. Ήταν κατευθείαν, τον είχα δει και το προφίλ του στο Facebook, ήξερα ποιος ήταν, είχα θυμηθεί. Του λέω, θυμάσαι από τότε και εσύ. Και έτσι έκανα τα τηλέφωνα αυτά. Λοιπόν, μην πλατιάσω αυτό για κλείσιμο. Θα ήθελα να πω ότι η αλλαγή από αυτά που κάνουμε μπορεί να είναι τρομακτική, αλλά θέλω να ξέρετε ποιο είναι το τρομακτικότερο, είναι το να επιτρέπετε στο φόβο σας να σταματά από το να εξελίσσεστε και να αναπτύσσεστε και να προοδεύετε. Δηλαδή, εμείς ήμασταν τόσα χρόνια στις επιχειρήσεις, δουλέψαμε σαν υπάλληλοι. Στην πρώτη επαφή ήμασταν πάρα πολύ καχύποπτοι, ειδικά η Νικολέτα. Ναι, και γενικότερα να το εξερευνείτε λίγο, ό,τι βλέπετε και σας τραβάει το ενδιαφέρον, γιατί το συναντάω πολύ συχνά και ειδικά από το ίντερνετ, που μου λένε, εντάξει, okay, μ' άρεσε πολύ, ενθουσιάστηκα, αλλά θέλω να το συζητήσω λίγο με τον σύντροφό μου, με τη μάνα μου, τον πατέρα μου. Τη γυναίκα μου, έτσι ακούω, έτσι μου λένε, να το συζητήσουμε με τη γυναίκα μου. Ναι, πιο πολύ εμάς φοβούνται. Αν μιλάμε ακούσει... για το ίντερνετ τώρα, έτσι. Και μου είχε και στη ζεστή λίστα. Μιλάς συνέχεια. Τίποτα, ναι. Και στην ομιλία είχα πιο πολλά εγώ να πω. Ναι, και γενικότερα να το κοιτάτε λίγο, γιατί μπορεί εσείς να το τραβήξετε. Αντί να σας τραβήξει αυτός την αρνητικότητα, αν με είχε ακούσει ο Αλέξανδρος από την αρχή που ήμουν αρνητική. Γι' αυτό δεν την ακούω. Δεν θα ήμασταν τώρα εδώ. Έκανε ένα καλό. Εξέπληξε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Go Diamond! Πάμε να σαρώσουμε όλοι.